Συναντηθήκαμε εδώ πέρα με τον κύριο Παπαντονίου για να μιλήσουμε για θέματα εμπορίας, επειδή ανήκουμε στον τομέα αγροτικών προϊόντων και να κάνουμε μια διευκρινιστική έτσι, συζήτηση για το αν θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε στο μέλλον, να μπορέσουμε να στείλουμε τα προϊόντα μας απευθείας εμείς προς αυτούς. Και γιατί προϊόντα, μιλάμε και είσαι από το Μενιάκι. Ναι, από το Μενιάκι. Προϊόντα είναι δεντροκομικής καλλιέργειας, είναι ροδάκινα, κεράσια, μήλα, αυτά. Όταν θα έρθει η ώρα της παραγωγής, θα έρθουν, θα τα δουν και θα μιλήσουμε λίγο πιο καλά. Λάβαμε πρόσκληση από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον Σάββατο Σαπαλίδη, για την επίσκεψη του Επιμελητηρίου της ΥΠΑΦΟΥ στην περιοχή μας, και η οποία με βάση την διαπεριμελητηριακή συνεργασία που έχουν. Παρακολούθησαμε μια συνάντηση με κάποιους τοπικούς, με τον αγροτικό συνεταιρισμό Μανιακίου και τον κύριο Παπαντονίου. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση και η συζήτηση και από τις δύο πλευρές, και λόγω της ποιότητας των προϊόντων που έχουμε, αλλά και λόγω του ενδιαφέροντος από τον κύριο Παπαντονίου, από το ως εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου και της ΠΑΦΟΥ, για την δοκιμή, για την έναρξη μιας νέας συνεργασίας με τον αγροτικό συνεταιρισμό της περιοχής μας, ο οποίος από ό,τι ξέρουμε έχει πολύ καλά προϊόντα, πολύ ποιοτικά, συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, από την οποία προμηθεύονται αντίστοιχα προϊόντα. Αναμένουμε να έρθει η περίοδος για να ξεκινήσει αυτή η συνεργασία. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Χαράλαμπος Παπαντονίου, είμαστε από Κύπρο, έχουμε έρθει για και κατόπιν προσκλήσεως του κύριου Σάβα Σαπαλίδη. Έχουμε, ας το πούμε, δύο ιδιότητες αυτή τη στιγμή. Η μια η καθαρός επιχειρησιακή ατομική, αλλά και η επιμιλητηριακή. Είμαστε μέλη και αντιπρόεδροι του τοπικού από την ΠΑΦΟΝ Επιμιλητηρίου, και η ατομική μας επιχείρηση είναι σούπερ μάρκετ, στην οποία έχουμε σήμερα πάρα πολλές επαφές με διάφορες εταιρείες εδώ τοπικές για συνεργασία. Ομολογώ ότι ήταν πολύ παραγωγική όλες οι συναντήσεις που είχαμε. Είχαμε δει αρκετά εινοποιία, μικρές επιχειρήσεις από άλλα προϊόντα, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και τώρα η συνάντηση με τους κυρίους εδώ, τον κύριο Σάβα Τσακίρη, τον πρόεδρο του συνεταιρισμού, που έχουμε συζητήσει για μια μελλοντική συνεργασία για φρέσκα φρούτα, τα οποία είναι όμως από χρόνου λόγω της εποχικότητας των προϊόντων αυτών. Εμείς σαν Επιμελητήριο Φλόρινας επισκεφθήκαμε την περασμένη εβδομάδα την Κύπρο, όπου σε συνεργασία με το ΕΚΙ Επιμελητήριο και με διάφορους επιχειρηματίες της Κύπρου συμφωνήσαμε να γίνουν επισκέψεις από τους επιχειρηματίες στην περιοχή μας, προκειμένου να συνάψουν συνεργασίες με τους εδώ παραγωγικούς φορείς, αγροτικούς συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τη μεταποίηση, τον αγροδιατροφικό τομέα. Έγιναν σήμερα τουλάχιστον 7-8 συναντήσεις εδώ και κ. Παντονίου, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ στην ΠΑΦΟ και όχι μόνο, Λεμεσό και άλλες πόλεις της Κύπρου. Νομίζω ότι θα ευδοκιμήσουν κάποιες συνεργασίες. Επισκεφθήκαμε επίσης κάποιες επιχειρήσεις, τοπικές επιχειρήσεις εδώ, για να δούμε τις εγκαταστάσεις όπου νομίζω ότι έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι, και ευελπιστούμε ότι στο άμεσο μέλλον θα συναρθούν κάποιες συνεργασίες προς όφελος και των δύο μερών, και των παραγωγών της Φλόρινας και των επιχειρήσεων από την Κύπρο. Η παραγωγή είναι από ιδιαίτερους αμπελώνες. Η βάση μας είναι το ξινόμαυρο. Θέλουμε να δείξουμε τη δυναμική του ξινόμαυρου μέσα από το τσίπουρο και το κρασί. Μας επισκέφθηκε στο επιμελητήριό μας αντιπροσωπεία από το επιμελητήριο της ΠΑΦΟΥ και συγκεκριμένα η αντιπρόεδρη των βιοτεχνικών τμήματων,
οι οποίοι είναι και παράλληλα επιχειρηματίες, διατηρούν μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και ήρθαν σε επαφή με επιχειρηματίες της Φλόρινας. Στην περιοχή του Αμιντέου και συγκεκριμένα στον Άγιο Παντελήμωνα, στη Βεργορίτιδα, πραγματοποιήθηκαν σήμερα 15 συναντήσεις με επιχειρηματίες στους τομείς του κρασιού, των πιπεριών, της μεταποίησης πιπεριών, αλλά και φρούτων και γενικά όλων των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή του Αμιντέου. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Αμιντέου, κ. Θοδωρίδης, και ο βουλευτής, ο κ. Σέλτσας. Το επιμελητήριό μας όλο αυτό το διάστημα προάγει, στηρίζει την επιχειρηματικότητα. Τα αποτελέσματα με τις επαφές και τις συναντήσεις στην Κύπρο έχουν αρχίσει και πιάνουν τόπο. Θερίζουμε πλέον καρπούς, στηρίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Εξάλλου, πριν από λίγο διάστημα, γυρίσαμε από την Πάφο, όπου είχαμε επαφές και συναντήσεις τόσο με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Πάφου, αλλά όσο και με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Φιλιππίδη, της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Πάφου, που μας είχε επισκεφθεί τον Ιούνιο.